υπάρχει ένας φόβος διάχυτος πια ότι μπορεί να εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, να κλιμακωθούν σε μια μακρά ένταση και πολύ φωνική, αντίστοιχη με αυτή που είχαμε το, αμέσως μετά το 2000 και παλιότερα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή την έξαρση, την έκρηξη. Οι αιτίες είναι, πάνε πίσω δεκαετίες, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, από το 2000 μέχρι περίπου το 2014 είχαμε κάθε ένα ή δύο χρόνια μία σύγκρουση μεταξύ της Χαμάς και των, Ισραηλινών δυνάμεων ή μεταξύ της Χεσμπολά και, του Ισραήλ. Όλο αυτό καταλάγιασε, αν θέλετε, λόγω του Συριακού εμφυλίου, όπου τράβηξε την προσοχή όλων, και η εμπλοκή περιφερειακών δυνάμεων δεν άφησε περιθώρια για το Παλαιστινιακό. Αλλά σήμερα υπάρχουν μία σειρά από λόγοι για τους οποίους ήρθε στην επιφάνεια. Ένας λόγος βεβαίως είναι η προσπάθεια της Χαμάς να υπονομεύσει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Mm-hmm. Αυτό είναι το στρατηγικό στόχος. Σε μικρό επίπεδο όμως είναι οι γνωστές αιτίες που έχουν να κάνουν με τους επίκους και τους επικισμούς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, μια πολύ παλιά ιστορία. Έχουν να κάνουν βεβαίως με την αυτοσυγκράτηση που δεν έδειξαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, και έχουν να κάνουν και με την, αν θέλετε, το γεγονός ότι στην προσπάθεια να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είτε αμέλησε να προλάβει κάτι το οποίο ήταν σίγουρο ότι ερχότανε, μιας και οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει πολλές μέρες τώρα, δεν είναι της Δευτέρας ή της Τρίτης, είτε, δεν θέλω εύκολα να το πιστέψω αυτό, είτε χρησιμοποιεί την αναταραχή για να συσπυρώσει την εκλογική του βάση και να καθυστερήσει, αν θέλετε, να δυσκολέψει την αντιπολίτευση στην προσπάθειά της να δημιουργήσει να φτιάξει μια κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι, και αυτό κάνει τα πράγματα δυσκολότερα, ότι και το Ισραήλ είναι σε πολιτική κρίση, γιατί έχουν κάνει 4 άλλα πανωτές εκλογές και δεν μπορεί να σχηματιστεί ακόμη κυβέρνηση. Συνεπώς ο κύριος Νετανιάχου έχει το πρόβλημα αυτό, αλλά και στην παλαιστινιακή πλευρά εκκρεμούν εκλογές, οι οποίες θα αναβληθούν εξαιτίας της κρίσης. Οπότε γενικώς οι εσωτερικοί παράγοντες για να τροφοδοτηθεί η κρίση νομίζω ότι είναι εκεί. Το δεύτερο ήταν ένας πυνθήρας. Ναι. Ο πρωθυπουργός της Παλαιστίνης φοβάται τόσο πολύ την Χαμάς που. Ναι. Τώρα, αναφερθήκατε ήδη σε αυτές. Ήταν το μεγάλο γεγονός τον προηγούμενο χρόνο, αυτές οι περίφημες συμφωνίες του Αβραάμ. Δηλαδή, ότι για πρώτη φορά χώρες του κόλπου, αραβικές, σουνιτικές, όπως είναι τα Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ήρθαν σε συμφωνίες με το Ισραήλ. Φαινόταν ότι αυτές αλλάζουν τις ισορροπίες στην περιοχή και δημιουργούν μια καινούργια ευκαιρία. Νομίζετε ότι κινδυνεύουν από αυτήν την έκρηξη? Δεν υπάρξει σύντομα κατάπαυση του πυρός αν οι συγκρούσεις, οι σημερινές, οδηγήσουν σε μια πολεμική αναμέτρηση σαν αυτή που είδαμε το 2007 ή το 2009 ή ακόμα και το 2014. Mm-hmm. Τότε όλα είναι πιθανά, γιατί υπάρχουν παράγοντες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, όπως παραδείγματος χάρη η Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά η συμφωνία του Αβραάμ, για όποιον δεν έχει εξοικείωση με την περιοχή, είναι ίσως το μοναδικό σχέδιο που είχε η κυβέρνηση Τραμπ για την ευρύτερη περιοχή, που πέρασε μέσα από την ακρεφνή υποστήριξη του Ισραήλ και την ίδια στιγμή από ένα διμερές παζάρι που έφερε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δευτερευόντως και πιο διακριτικά τη Σαουδική Αραβία, σε τροχιά εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν η βία συνεχιστεί, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί θα είναι δύσκολο αυτές οι χώρες οι οποίες ήρθαν σε συμφωνία με το Ισραήλ να μείνουν σε αυτή τη συμφωνία τη στιγμή που θα μένεται η ένταση εκεί. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο. Καταλαβαίνω. Και γι' αυτό η Αίγυπτος προσπαθεί απεγνωσμένα να υπάρξει μια συμφωνία για την κατάπαυση προς τις τελευταίες ώρες.
Ένα από τα μεγάλα θέματα αυτή την περίοδο στον κόσμο είναι η προσπάθεια που κάνει η νέα Αμερικανική κυβέρνηση να ζωντανέψει μια συμφωνία με το Ιράν για τον πυρηνικό αφοπλισμό, γενικά για να ξαναβρει μια γέφυρα διαλόγου με την Τεχεράνη που είχαν κοπεί. Αυτό κινδυνεύει από αυτήν την ένταση, οι προσπάθειες προσέγγισης της Τεχεράνης εννοώ από την Αμερική. Φαινομενικά όχι, στο βαθμό που η Τεχεράνη δεν επιλέγει να εμπλακεί άμεσα σε αυτό που συμβαίνει στην Γκάζα. Όσο η Τεχεράνη μένει μακριά, νομίζω ότι η προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη και τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα μέλλον. Αλλά εάν τα πράγματα εξελιχθούν περισσότερο άσχημα από ό,τι είναι σήμερα, τότε όλη η στρατηγική της διοίκησης Biden, που ως ένα βαθμό έχει ως κορονίδα την επαναπροσέγγιση με το Ιράν και δευτερευόντως είχε μείνει εκτός του οπτικού πεδίου το Παλαιστινιακό, τότε όλα είναι πιθανά. Δηλαδή η αποσταθεροποίηση, η οποία θα επιτρέψει σε ριζοσπαστικά στοιχεία στη Τεχεράνη να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την αναταραχή, οπωσδήποτε θα επηρεάσει αρνητικά. Τέλος, αναφερθήκατε ήδη στην προσπάθεια που κάνει η Τουρκία να εκμεταλλευτεί αυτήν την ένταση. Έχω την εντύπωση ότι η Τουρκία και από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε τα τελευταία ιδίως 4 χρόνια είχε κατά κάποιο τρόπο απομονωθεί από τον αραβικό κόσμο, από το σουνιτικό αραβικό κόσμο. Οι συμφωνίες του Αβραάμ την είχαν αποκλείσει ακόμη περισσότερο, είχαν δημιουργήσει ένα μέτωπο με το Ισραήλ από το οποίο η Τουρκία ήταν απομονωμένη. Ήδη προσπαθούσε να επαναπροσεγγίσει τον αραβικό κόσμο, να διορθώσει τη ζημιά. Καταλαβαίνω ότι μετά από αυτό βρίσκει μια καινούργια ευκαιρία. Βεβαίως βρίσκει μια καινούργια ευκαιρία, γιατί της επιτρέπει στο καθεστώς του Ερντογάν όλη αυτή η κατάσταση να δείξει με το δάχτυλο το Ισραήλ για μία ακόμη φορά. Mm-hmm. Επιτρέπει να εμφανιστεί ως ένας ελκυστικός παράγοντας στα μάτια του μέσου μουσουλμάνου, δηλαδή σε αυτό που λέμε στον αραβικό δρόμο, in the Arab Street, και έτσι να υπονομεύσει την αδιαλαξία, όπως την εκλαμβάνει η Άγκυρα, των αραβικών καθεστώτων απέναντί της. Mm-hmm. Θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί και να εμφανιστεί ως ο πρωταθλητής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, ως εκεί που δεν μπαίνει. Αυτό βεβαίως είναι μια ευκαιρία, αλλά από την άλλη θα τη φέρει σε ακόμη μεγαλύτερη αντίθεση και με το Ισραήλ και με παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες που υποστηρίζουν το Ισραήλ, αλλά και με το Λευκό Οίκο. Άρα είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αν προσπαθήσει κανείς με δύο λόγια να το δει από τη δικιά μας σκοπιά, τι θα μπορούσαν να σημαίνουν όλα αυτά για εμάς? Για εμάς, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα και εφόσον διαταραχθούν, έτσι αποσταθεροποιηθεί αυτό το πλέγμα το οποίο φαινόταν να δημιουργείται συνεργασιών μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών το τελευταίο διάστημα, τότε και για την Ελλάδα θα δημιουργηθούν έντονα διλήμματα. Έντονα διλήμματα, αν τα πράγματα οξυνθούν τόσο πολύ ώστε να αναγκαστούμε να πάρουμε θέση. Το οποίο προς το παρόν καταλαβαίνω ότι θα θέλαμε να αποφύγουμε. Βεβαίως θα θέλαμε να αποφύγουμε. Δεν υπάρχει ακόμα λόγος, παρόλο που υπάρχουν θύματα ήδη, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν 30, ναι. Αλλά όσο δεν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πολεμικής αναμέτρησης, έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Και όσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία παραμένουν και αυτά έτσι αρκετά αποστασιοποιημένα από αυτό που συμβαίνει. Ναι. Προσπαθούν και αυτοί να κρατήσουν μια ισορροπία. Να δούμε μέχρι πότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.